Γεια σας φίλες φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Να είστε όλοι καλά, ελπίζω να περάσατε καλά. Όσοι κάνατε διακοπές, να ξεκουραστήκατε, να έχετε γεμίσει μπαταρίες κτλ. Σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και θα αποτελέσει μάλιστα και μία μόνιμη πλέον ενότητα, ένα μόνιμο θέμα του καναλιού και θα γίνεται κάθε μήνα. Θα σας το εξηγήσω, είναι πολύ απλό. Είναι το διάλεξε μια κάρτα, αλλά καθρέφτισμα σχέσεων ή αλλιώς ερωτοσκόπιο. Ήθελα να φτιάξω ένα διάλεξε μια κάρτα το οποίο όμως να περιλαμβάνει τα πάντα, να περιέχει όλα, να περιέχει τα πάντα. Σχέσεις, δυσκολίες, άδελφες ψυχές, δίδυμες φλόγες, καρμικά, γιατί δεν με θέλει, γιατί εγώ τον θέλω, γιατί έχω κολλήσει, εμπόδια, νέοι έρωτες, εξελίξεις στις σχέσεις και όχι μόνο αυτό, αλλά γενικότερα και στα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής μας τα οποία μας απασχολούν. Δεν είναι αυστηρά μόνο για σχέσεις ερωτικές, αλλά για επανασυνδέσεις, για επαγγελματικά ή για κάποια κατάσταση την οποία εμείς περνάμε και θα πάρουμε κάποια μηνύματα. Σε αυτό το σημείο, για όσους δεν με ξέρουν, να πω ότι το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αστρολόγος, αριθμολόγος και αναλυτής ταρό. Και σε αυτό το κανάλι καταφέρουμε λοιπόν και παντρεύουμε αυτές τις τρεις όμορφες τέχνες, ποιότητες και βγάζουμε πολύ όμορφα αποτελέσματα. Για τους καινούριους λοιπόν, οι παλιοί με ξέρουν, για τους καινούριους, συνέχισε να βλέπεις το βίντεο, δες το βίντεο και αν σ' αρέσει θα τα πούμε και πιο μετά. Προς το τέλος του βίντεο έχω και κάποιες ανακοινώσεις να κάνω από κάποια πράγματα. Πάμε να το δούμε όμως λιγάκι. Πάμε να δούμε ποια είναι όλη αυτή η οργάνωση. Πώς έχει γίνει, πώς έχει φτιαχτεί. Να σας το εξηγήσω λοιπόν. Εδώ θα έχουμε, είναι οι καρμικές κάρτες, αυτές λέγονται καρμικές κάρτες, είναι πλανήτες, ζώδιο και οίκος. Υπάρχουν εδώ πέρα, 18 μηνύματα. Αυτές οι τρεις κάρτες δίνουν 18 μηνύματα. Και εδώ πέρα ένας μπαλαντέρ. Τα έχω επιλέξει εγώ τυχαία για να σας βοηθήσω. Πώς θα λειτουργήσει για να το ξέρετε για να προχωρήσουμε μετά χωρίς πρόβλημα στο διάλεξε μια κάρτα. Τέσσερις κάρτες. Εδώ λοιπόν είναι οι καρμικές κάρτες, είπαμε είναι πλανήτες, ζώδια, οίκος και ο μπαλαντέρ. Εδώ αφορά εκείνον ή την κατάσταση ή αυτό το οποίο βιώνετε και ζείτε εσείς. Πολύ σημαντικά μηνύματα και ένα από αυτά εδώ σημαίνει να γνωρίζω. Αυτή η πρώτη σειρά εδώ σημαίνει θέλω να γνωρίζω. Η δεύτερη σειρά αφορά εσάς. Η δεύτερη σειρά, μισό λεπτό να βγάλω λίγο την Lenormand. Αυτή η σειρά αφορά εσάς εδώ πέρα. Η δεύτερη σειρά αφορά εσάς. Είναι μία κάρτα, έχω βγάλει τυχαία μία κάρτα, είναι μία κάρτα. Για εσάς ένα μήνυμα που σας αφορά, εδώ είναι το δικό σας το καθρέφτισμα και θα τις κάνουμε με αυτές τις όμορφες, ιδιαίτερες, περίεργες, αλλά πανέμορφες, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, με πολύ ιδιαίτερα μήνυματα ρομαντικές κάρτες. Κοιτάξτε εδώ χρώματα, κοιτάξτε εδώ μηνύματα από τις ρομαντικές κάρτες. Τυχαία είναι, αλλά θα τα δείτε μετά. Και βεβαίως ένα μήνυμα, πάλι η δεύτερη σειρά που αφορά εσάς, το οποίο τι περιλαμβάνει, μία κάρτα αγάπης. Ίσως και μια λύση, ίσως και ένα αποτέλεσμα. Ο σκοπός όμως αυτού του ρηξίματος είναι να σας δώσει έμπνευση και να συντονιστείτε με αυτές τις ενέργειες. Είπαμε, θα γίνεται κάθε μήνα, θα είναι μόνιμο θέμα του καναλιού. Και η τρίτη σειρά είναι από τρεις ιδιαίτερες κάρτες, είναι Lenormand, θέλω να τις δείτε. Αυτές είναι Lenormand, είναι ιδιαίτερες κάρτες, είναι ιδιαίτερες Lenormand κάρτες, οι οποίες θα σας απαντάνε και αστρολογικά, και με χρόνους, αλλά θα σας λένε επίσης και το μήνυμά τους, μια συμβουλευτική ταρόδηλα για εσάς. Τι χρειάζεται να κάνετε, τι χρειάζεται να δείτε, πώς να δείτε τα πράγματα, για να μπορέσετε έτσι να έχετε τουλάχιστον μια έμπνευση και μια, με ένα κίνητρο, ας το πούμε. Λοιπόν, ωραία, αυτό ήτανε και βέβαια υπάρχει μια άλλη έκπληξη, θα σας τη δείξω πιο μετά. Πάμε, θα φτιάξω τώρα το διάλεξα μια κάρτα και να ξεκινήσουμε να τα δούμε. Να πάμε δηλαδή στο ζουμί του θέματος. Λοιπόν, φίλοι μου, φίλες φίλοι μου, και εδώ βλέπετε τώρα πως έχουμε φτιάξει τις τέσσερις επιλογές. Εδώ λοιπόν υπάρχει πάνω ένας κρύσταλλος. Μπορεί να είναι αυτός ο οποίος θα σας εμπνεύσει. Από πίσω υπάρχει ένα άσπρο χαρτάκι στο οποίο έχω γράψει κάποια μηνύματα, τα οποία θα τα δούμε στο διάλεξε μια κάρτα, θα ανοίγουμε την κάρτα και από κάτω υπάρχουν οι επιλογές. Χρησιμοποιήστε τη διέστηση, το ένστικτο. Δείτε τι εικόνα μπορεί να έρθει στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή, τι να γεννηθεί. Δείτε προς τα που κλίνετε, μπορεί να είναι το χρώμα, μπορεί να είναι ο κρύσταλλος, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Μπορεί να είναι το σχήμα του, μπορεί να είναι, γιατί τα έχω αφήσει όπως βλέπετε, είναι όπως τα έφτιαξα, τα άφησα έτσι, για να τα δείτε και να αποφασίσετε. Το θέμα είναι, αν θέλετε βέβαια, αποφασίζετε τώρα ή μπορείτε να αφήσετε να εξελιχθεί το βίντεο και στο τέλος να επιλέξετε αυτό το οποίο σας αρέσει. Ένα ερώτημα το οποίο πολλές φορές γίνεται είναι, μπορώ να επιλέξω δύο, ας πούμε διάλεξε μια κάρτα, μπορώ να επιλέξω τρία. Επιλέξτε ό,τι έρχεται σε εσάς και μέσα σας νιώθετε ότι σας ταιριάζει. Διότι εδώ μιλάμε για μηνύματα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα μήνυμα που να ταιριάζει εδώ, να σας ταιριάζει και ένα μήνυμα που να σας ταιριάζει εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν και 1, 2, 3, 4 και τα 4 υπάρχουν μηνύματα που σας ταιριάζουν. Πάρτε το μήνυμα. Βάλτε το μέσα στην καρδιά σας, την ψυχή σας, το υποσυνείδητο και αφήστε το να δείτε πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί και αν μπορέσει να σας βοηθήσει. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε. Για να πάμε στο πρώτο πακέτο. Για να δούμε λοιπόν τι όμορφα πράγματα θα δούμε. Θα δείτε, θα είναι ένα ολοκληρωμένο, ένα ολοκληρωμένο καθρέφτισμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ όμορφο και δίνει και σε μένα πολύ μεγάλη έμπνευση. Μπορεί να επιλέξω κι εγώ. Για να δούμε. Πάμε. Για πάμε. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας πακέτο. Είναι ένας εδώ, όπως βλέπετε, κατακόκκινος, το φέρω μπροστά να το βλέπετε, κατακόκκινος κρύσταλλος, πανέμορφος, ιδιαίτερος κρύσταλλος, τον αφήνω εδώ πέρα πάνω. Εδώ υπάρχει ένα μήνυμα, πάμε να το διαβάσουμε να δούμε τι έχει να πει για εσάς. Λοιπόν, απίστευτο, ώσπου στο τέλος κερδίζει μόνο όποιος χάνει. Πανάρχαια ανεξήγητη ανταμοιβή. Είναι ο νόμος του κάρμα. Δεν είναι παράξενο αυτό? Δηλαδή κάποιος να αδικείται και στο τέλος όμως να κερδίζει. Προσέξτε, ώσπου στο τέλος κερδίζει μόνο όποιος χάνει. Φοβερό μήνυμα. Το αφήνω εδώ πέρα να φαίνεται, να το διαβάζετε και πάμε τώρα να εξελίξουμε τα πράγματα. Βάζουμε εδώ πέρα τα χαρτιά. Και θα σας τα εξηγήσω. Αυτά τα χαρτιά, μόνο όπως σας είπα προηγουμένως, θα μας δώσουν 18 απαντήσεις. Λοιπόν, τα χαρτιά τα οποία έχουν να κάνουν η δεύτερη σειρά με εσάς, μάλλον να τα βάλω εδώ πέρα, και η τρίτη σειρά είναι η Lenormand, τα οποία θα τη βάλω εδώ. Για να φαίνονται, γι' αυτό το κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, φαίνονται όλα μια χαρά, πολύ ωραία, για να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με πλανήτη. Έχουμε τον πλανήτη, ο οποίος είναι η σελήνη. Καθαρά συναίσθημα. Εδώ μιλάμε για συναίσθημα. Μιλάμε τώρα για το θέλω να γνωρίζω. Είναι η κατάσταση εκείνου, εκείνης, του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι επαγγελματικό, μπορεί να είναι συνεργασία, μπορεί να είναι καρμικό, μπορεί. Πάμε στο ζώδιο, το οποίο είναι δίδυμη. Εδώ τώρα παίζουν ρόλο. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι ό,τι βγαίνει, συνήθως ανήκει μάλλον ο άνθρωπος ο οποίος μας ενδιαφέρει ή ανήκει στο ζώδιο ή έχει οροσκόπο ή μεσουράνημα ή επηρεάζεται πάρα πολύ, μπορεί να έχει σελήνη στους διδύμους, εντάξει, επηρεάζεται όμως πάρα πολύ ή έχει να μας πει ένα μήνυμα. Και ο οίκος, ο οποίος είναι ο τρίτος οίκος, λοιπόν, που οποίο έχει να κάνει με την επικοινωνία. Και γενικά τις επιχειρήσεις, το εμπόριο, αλλά κυρίως και την επικοινωνία. Άρα έχουμε εδώ πέρα πλανήτη σελήνη, έχουμε δίδυμο, ζώδιο δίδυμος και τρίτος οίκος που έχει να κάνει με την επικοινωνία. Πάμε να δούμε τα μηνύματα. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο είναι πνευματικό, ένα που είναι του μυαλού και ένα που είναι της ψυχής. Θα σας τα διαβάσω, είναι στα αγγλικά βέβαια, αλλά θα σας κάνω εγώ την ελεύθερη μετάφραση, που λέει εδώ υπερασπίσου για αυτό το οποίο θες εσένα να σε γνωρίζω και να σε ξέρουνε. Μιλάμε για τον άνθρωπο. Προσέξτε, μιλάμε για τον άνθρωπο. Ή γυναίκα, άντρας, κατάσταση, εκείνο που μας ενδιαφέρει. Με το να κάνεις τις σωστές διασυνδέσεις με ανθρώπους. Υπερασπίσου για αυτό το οποίο θες εσύ να γίνεις γνωστός, γνωστή, για να σε ξέρουνε, με το να κάνεις τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Το δεύτερο μήνυμα. Αποδέξου τι υπάρχει αυτό το οποίο πιστεύεται για σένα, αλλά και η ιδέα υπάρχει σε μία ερώτηση. Γρίφος εδώ. Εδώ έχει να κάνει με το μυαλό. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με τη σελήνη η οποία κρύβει πράγματα. Τι πιστεύουν για σένα? Αποδείξου το γεγονός τι πιστεύουν για σένα.
Προσχάρη σε μια σχέση, τι πιστεύουν για σένα, τι πιστεύει ο σύντροφός σου, η σύντροφός σου για σένα. Και βέβαια υπάρχει αυτή η ιδέα, περνάει μέσα από ερωτήσεις, μέσα από ερωτήματα. Δηλαδή αναρωτιόμαστε αυτός ο άνθρωπος τελικά μέσα του, τι γίνεται, τι υπάρχει, ποια είναι η ιδέα του και του για τον εαυτό του, έτσι. Και η τρίτη πληροφορία που είναι, έχει να κάνει με την ψυχή και έχει να κάνει με την παρόρμηση του σώματος, είναι ότι άφησε τα συναισθήματά σου να σου πούνε πώς θα χρησιμοποιήσεις τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε οι ιδέες σου, οι απόψεις σου, οι σκέψεις σου να αρχίσουν να υλοποιούνται και να προχωράνε. Εδώ τώρα είναι αποκωδικοποίησης. Κάποιο από αυτά τα τρία μηνύματα που σας είπα μπορεί να είναι αυτό με το οποίο εσάς σας ταιριάζει. Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχει, θα γυρίζω τώρα ανάποδα, και αυτά τα μηνύματα. Πάμε να τα δούμε. Σας είπα 18 μηνύματα μόνο από αυτές τις τρεις κάρτες. Και εννοείται ότι επειδή δεν ταιριάζει σε όλους, κάποιο από αυτά που σας λέω και σας εξηγώ, κάτι κάπου μια λέξη, μια φράση, ο ίδιος συνδυασμός κάπου σας ενδιαφέρει. Βέβαια θα δούμε και τα υπόλοιπα. Εδώ λέει ότι χρειάζεται να καταλάβεις περισσότερο, να θρέψεις κιόλας περισσότερο τις πληροφορίες και να τις επεξηγήσεις. Αλλά όχι μόνο αυτό, δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει και οι απόψεις σου, οι ιδέες σου, μιλάμε για τον άνθρωπο πάντα, επαναλαμβάνω, αυτές να εκφραστούν. Δηλαδή, αν αφορά εσάς, θα πρέπει οι απόψεις του απέναντι σε εσάς να εκφραστούν ή να είχαν εκφραστεί. Εδώ είναι το πνευματικό κομμάτι. Το δεύτερο που έχει να κάνει με το μυαλό του είναι μυαλό αλλά και συναισθήματα. Γιατί εδώ μιλάει για συναισθήματα. Αυτά τα συναισθήματα προκλήθηκαν μέσα από επικοινωνία. Συναντηθήκατε, επικοινωνήσατε, μυαλό, καρδιά, ψυχή, και αυτό πυροδότησε κάποιους μηχανισμούς. Και βεβαίως υπήρχαν και κάποιες στιγμές τις οποίες υπήρχαν σκέψεις αλλά και ταξίδια μυαλού. Εσωτερικά ταξίδια μυαλού. Δημιουργήθηκε και φαντασία εδώ. Αυτό είναι πολύ καλό. Υπήρχαν αντιδράσεις βέβαια. Και βέβαια αυτές οι αντιδράσεις έφεραν ως αποτέλεσμα κάποιες δυσκολίες ή εμπόδια. Ποιος και τι είναι κοντά σου. Δημιουργήθηκαν αμφιβολίες για το ποιος και τι είναι κοντά σου. Άρα αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σας ενδιαφέρει, η κατάσταση, η δουλειά ή οτιδήποτε, δημιουργήθηκαν κάποιες αντιδράσεις οι οποίες ως αποτέλεσμα είχαν να αναρωτιέται αυτός ο άνθρωπος για εσάς. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι αυτή, τι σημαίνει για μένα. Βαθύτατο. Το αφήνω λίγο εδώ για να προχωρήσουμε, να πάμε και στον Μπαλαντέρ. Αυτή η κάρτα λέγεται Μπαλαντέρ, έχει να κάνει πάλι με τον άνθρωπο ο οποίος μας ενδιαφέρει και είναι η ενέργειά του και κάτι έχει να μας πει. Για να το δούμε. Οπ, νάτος. Μιλάμε κυρίως για αρσενική ενέργεια. Και πάλι εδώ λέμε είναι ζώδιο, οροσκόπος, μεσουράνημα ή εγώκερος, σελήνης στον εγώκερο ή επηρεάζεται από τους διδύμους ο εγώκερος αυτός σε κάποιο ίσως κάποιο οίκο και ή έχει τρίτο, στον τρίτο του οίκο έχει εγώκερο. Τώρα δεν θα πάτε να κάνετε ολόκληρη αστρολογική ανάλυση, αλλά σας δείχνω όμως έτσι πώς όλα όμορφα συνδυάζονται. Εδώ είναι μια δυνατή ενέργεια. Εδώ είναι ένας άντρας αποφασισμένος. Είναι υγιή, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν είναι εγώκερος, είναι Ταύρος, είναι Παρθένος. Κυρίως όμως αντιπροσωπεύεται από το ζώδιο του Ταύρου εδώ. Είπα τώρα εγώκερος σαν ένα παράδειγμα, έτσι. Αλλά είναι τα ζώδια της γης. Κυρίως είναι τα ζώδια της γης. Εγώκερος, Ταύρος, Παρθένος. Σίγουροι άντρες ξέρουν τι θέλουν, εσωστρεφείς, δεν εξωτερικεύουν εύκολα και γι' αυτό έχουν βγει και πολλοί, αν παρατηρήσετε, έχει βγει εδώ η σελήνη, η οποία αυτόν τον άνθρωπο τον κάνει πολύ εσωτερικό. Τον κάνει να μην εκφράζεται άνετα και εύκολα ή τις σκέψεις του ή και τα συναισθήματά του. Όμως, αυτά εδώ πέρα είναι αυτά τα οποία ο άνθρωπος ήθελε να σας πει, γιατί εδώ βγήκε φιγούρα, βγήκε άνθρωπος. Αυτά είχε να σας πει. Σας είπε μέσα του 18 μηνύματα. Ανατρέξτε πίσω στο βίντεο για να ξαναδείτε, γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες, για να δείτε τι είναι αυτό που εσάς σας ταιριάζει περισσότερο. Η δεύτερη γραμμή αφορά εσάς τώρα. Και ξεκινάμε με τη θεραπεία σας. Και υπάρχει λύπη, μια θλίψη. Να, μια πανέμορφη κάρτα, είναι καινούριες κάρτες αυτές που έχω πάρει.
Λοιπόν, και μιλάει για θλίψη, μιλάει για στεναχώρια. Σας δημιουργήθηκε μια έντονη στεναχώρια και δεν είναι τυχαίο επίσης, διότι έχει πέσει και η σελήνη. Και η σελήνη είναι γνωστό ότι δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Να πάμε στις ρομαντικές κάρτες. Διότι εδώ έχουμε... Τι έχουμε εδώ πέρα? Α, μάλιστα. Ιδιαίτερες κάρτες. Θλίψη, διότι και εσείς θέλετε να μάθετε αλήθειες γιατί και αυτό εδώ πέρα σας επηρεάζει. Η σελήνη αυτή εδώ πέρα, η δική του, επηρεάζεται με τη δική σας τη σελήνη. Είναι μεγάλη αίρια αυτή. Παράξενη αυτή η μεγάλη αίρια. Είναι τελείως διαφορετική από όσες έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής. Αλλά αυτή η μεγάλη αίρια έχει μάθει αλήθειες. Κατάλαβε αλήθειες και ήταν το ένστικτό σας, γιατί μιλάμε για εσάς τώρα εδώ, για το δικό σας καθρέφτισμα και μιλάμε για πολλά συναισθήματα. Και μήπως προδοθήκατε, γιατί στο τέλος έπρεπε να επιλέξει, μήπως επέλεξε τελικά κάποια άλλη. Μπορεί να ήταν η γυναίκα του, μπορεί να ήταν. Επειδή έχει βιαντρική φιγούρα, το λέω έτσι εδώ, μπορεί να σημαίνει όμως ότι εδώ είναι αντίστοιχα και ζώδια τα θηλυκά. Κυρίως για τον αρσενικά. Μήπως ήταν άλλη επιλογή. Δηλαδή επέλεξε κάτι άλλο αντί για εσάς και αυτό σας δημιούργησε. Μα, το καταλάβατε εσείς, μάθατε, και αυτό σας δημιούργησε μέσα σας αρκετή θλίψη και στεναχώρια. Και τώρα γίνεται τι? Πώς είναι η εξέλιξη, πώς πάνε τα πράγματα? Για να δούμε εδώ την αγάπη όσον αφορά το μεταξύ σας. Και είναι ότι ναι, αυτό που νιώσατε και πραγματικά σας έδωσε πολύ πολύ μεγάλη μέσα σας δύναμη, αν θέλετε, ήταν η πνευματική σύνδεση. Είχατε μια πνευματική σύνδεση με αυτόν τον άνθρωπο. Δείτε εδώ, διότι εδώ πέρα, δείτε και αυτό το βιντεάκι ξανά, διότι υπήρχαν πληροφορίες για spiritual connection που είπα εδώ, για πνευματικότητα. Δείτε για να δείτε τι είναι αυτό που σας κάνει εσένα, σας ταιριάζει περισσότερο. Υπήρχε σύνδεση, ναι. Δείτε και την εικόνα. Υπήρχε μια πνευματική, ισχυρή πνευματική σύνδεση με αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς οι άνθρωποι συνδεόμαστε μέσα από πολλαπλά φίλτρα. Δεν είναι μόνο η καρδιά. Σ' άλλους συνδέονται με ψυχή, άλλοι με πνευματικότητα, άλλοι με σκέψεις, άλλοι συνδέονται με το σώμα, με το ερωτικό κομμάτι, ας το πούμε. Υπάρχουν πολλά είδη επικοινωνίας. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Εδώ όμως υπήρχε ισχυρή πνευματικότητα και βεβαίως δεν είναι τυχαίο, διότι και αυτός εδώ ο βασιλιάς, πέρα από την ύλη, έχει και ισχυρή πνευματική δύναμη. Το ζώδιο του Ταύρου με τα κέρατα πάνω στην εσωτερική αστρολογία είναι το τρίτο μάτι. Είναι η σύνδεσή μας με το τρίτο μάτι. Και το τρίτο μάτι σημαίνει αντίληψη, ενόραση, διόραση και βεβαίως έχει βοηθηθεί μέσα από αυτή τη δυνατότητα αυτός ο άνθρωπος και γι' αυτό είναι και σε κάποια δυνατή θέση. Θέση, τίτλος, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά κυρίως και τον ενδιαφέρει βεβαίως και το οικονομικό κομμάτι πάρα πολύ. Πάμε στη συμβουλευτική. Η συμβουλευτική εδώ τι μας λέει? Έχουμε τρεις κάρτες. Βέβαια, κάτι έχει τελειώσει. Και πάλι σελήνη εδώ και σελήνη. Εδώ όντως υπάρχει, επηρεάζεστε πάρα πάρα πολύ από τη σελήνη και τη δική σας και τη δική του. Εδώ ήταν, αυτή η κάρτα ανήκει στον ήλιο. Παράξενο που θα μου πείτε που ανήκει στον ήλιο. Ναι, ανήκει στον ήλιο, είναι το 9 καρό, στο οποίο σημαίνει το τέλος, γιατί έχει σκεπαστεί ο ήλιος εδώ πέρα. Είναι το τέλος κάποιων καταστάσεων. Βέβαια σημαίνει και κληρονομικότητα εδώ, δεν γνωρίζω περισσότερα σαν πάνω σε αυτό για εσάς, αλλά εδώ δείχνει το τέλος μια κατάστασης. Η συμβουλευτική λέει μήπως τελικά πρέπει να αποδεχτούμε ότι κάποια πράγματα μπορεί να ολοκληρώνονται και εσείς αισθανθήκατε ότι σας εκμεταλλεύτηκαν, γιατί εδώ έχει να κάνει πάλι με την απώλεια, γιατί είναι η αλεπού εδώ. Είναι το σπαθί, το 9 σπαθί και το 9 σημαίνει και η ολοκλήρωση των πραγματών. Και βέβαια εδώ έχουμε το 27 που παρατηρώ εδώ και αυτό μας κάνει 9. Και μήπως ολοκληρώθηκε αυτό και η σελήνη αυτή σας δημιούργησε... Μπορεί να υπήρχε και μια άλλη γυναίκα εδώ πέρα που ήταν πολύ πονήρη και του βάλε λόγια. Και βέβαια σας λέει όμως συμβουλευτικά εδώ πέρα η Lenormand, δείτε τες. Εγώ θα αφήσω αυτές εδώ πέρα κάτω λίγο, τις μικρούλες, ας τις βάλω εδώ να φαίνονται, αλλά θα κρατήσω τα αστέρια, γιατί είστε ένα αστέρι κι εσείς. Εδώ είναι η αρνητική πλευρά της σελήνης, εδώ είναι όμως η θετική πλευρά της σελήνης. Είναι τα πρόσωπα της σελήνης και λέει εδώ συνέστημα, χαρά και προστασία. Να βρείτε το δρόμο σας λέει εδώ και θα δείτε ότι υπάρχει και ανταμοιβή. Δεν είναι τυχαίο που βγήκε εδώ πέρα και αυτό το κομμάτι, αυτή η πληροφορία για εσάς. Ανταμοιβή. Αυτό ήταν το συμβουλευτικό. Προσέχετε βέβαια και εδώ πέρα το κομμάτι, τι έχει ολοκληρωθεί, άλλους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί και δεν θέλαν και το καλό σας.
και βάζανε λόγια, γιατί εδώ η σελήνη σημαίνει βάζω και λόγια, λέω πράγματα, κρύβω τις προθέσεις μου και τις... και τις εκφράζω με έναν αρνητικό τρόπο, αλλά τα αστέρι, καταλήγουμε στο αστέρι, το μέλλον σας είναι στο κομμάτι το να αισθανθείτε ξανά χαρούμενοι, χαρούμενες. Το πρώτο κομμάτι τελείωσε, το πρώτο διάλεξε μια κάρτα τελείωσε. Είδατε πόσο ολοκληρωμένο ήτανε? Ωραία, πάμε στο δεύτερο. Εδώ είναι το δεύτερο διάλεξε μια κάρτα. Δείτε αυτό το πανέμορφο κρύσταλλο, όσοι επιλέξατε εσείς σε αυτή τη δεύτερη κάρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μήνυμα. Για πάμε να το διαβάσουμε, γιατί σας έχω βάλει μηνύματα. Ωραία, τι λέει εδώ? Χαμογέλα, λέει, και αν πάει κάτι στραβά, τότε χαμογέλα στραβά. Ναι, η ζωή έχει δυσκολίες, έχει προκλήσεις. Πολλές φορές πάνε στραβά τα πράγματα. Τι κάνουμε? Κάνουμε και εμείς το αντίστοιχο. Πάμε, πλανήτες, ζώδιο, οίκος και ο μπαλαντέρ μας. Εδώ είναι θέλω να γνωρίζω για τον άνθρωπο ή την κατάσταση την οποία με ενδιαφέρει. Τι σκέφτεται, τι αισθάνεται, πώς επηρεάζεται. Εδώ είναι ένα μήνυμα για εσάς, μια συμβουλή θεραπευτική, δύο ρομαντικές κάρτες, μία κάρτα αγάπης και βεβαίως οι τρεις κάρτες της Λένορμαν, θα τις δούμε μετά. Πάμε πλανήτες. Έχουμε έναν Άρη. Καλό. Έχουμε έναν Λέοντα. Πολύ καλό. Και επίσης εδώ έχουμε τώρα έναν οίκο, ο οποίος είναι ο έκτος οίκος και σχετίζεται με θέματα εργασίας και καριέρας. Αυτό εδώ πέρα το οποίο θα δούμε έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Εδώ βέβαια ο Άρης λέει ότι λέει στον άνθρωπο ο οποίος μας ενδιαφέρει, έτσι, στον άνθρωπο ο οποίος μας ενδιαφέρει, άντρας ή γυναίκα. Μπορεί να είναι και κατάσταση, εδώ θα το δούμε. Ενεργοποίησου, λέει, απέκτησε ηγετικό ρόλο, πνευματικό κομμάτι τώρα, έτσι, ώστε να δεις τα θέματα εργασίας σου. Άρα αμέσως, μια πρώτη πληροφορία έχουμε ότι εδώ αυτός ο άνθρωπος δίνει πολύ σημασία στο επαγγελματικό κομμάτι, στην καριέρα, και δεύτερα έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Το μυαλό του τι λέει εδώ? Αντιμετώπισε, λέει, οποιαδήποτε κατάσταση η οποία γίνεται, μπορεί να γίνει με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο, αντιμετωπίζω, λέει, την κατάσταση με δημιουργικό τρόπο, ώστε να εξυπηρετήσει το συμφέρον μου. Λίγο εγωιστάκος, νομίζω, ναι. Γιατί και με Άρη και με Λέοντα έχει πολύ ισχυρές επιδράσεις, διότι μιλάμε στο επαγγελματικό κομμάτι εδώ, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα και κατάσταση, σημαίνει ότι θέλει να έχει έναν δημιουργικό πρωταρχικό ρόλο και δίνει και σημασία. Πίεσε, λέει, τον εαυτό σου. Τι σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος? Λέει, πιέζω τον εαυτό μου να κάνω αυτό το οποίο θέλω. Θα πιεστώ, αλλά θα το κάνω, λέει. Και θα το κάνω ακόμα και αν χρειαστεί να κάνω λίγο-λίγο την κάθε φορά. Αυτό είναι το μήνυμα της ψυχής του. Εδώ το πρώτο είναι το πνευματικό, το δεύτερο μήνυμα είναι το μυαλό, οι σκέψεις, και το τρίτο μήνυμα είναι της ψυχής και το συναίσθημα. Φοβερό καθρέφτισμα. Δεν τελειώνουμε όμως εδώ, αυτά ήταν τα πρώτα μηνύματα. Γυρνάω, διότι εδώ είναι, το γνωρίζω, είπαμε, γυρνάω και πάμε και στα επόμενα μηνύματα. Να πάμε στα μπλε, αν παρατήσετε, από κόκκινα γίνονται μπλε. Εδώ τώρα έρχει να κάνει με το εξής. Λέει ότι το κίνητρο γενικότερα σε σένα σου, σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον οποίο εξετάζουμε, είναι μέσα η αυτοπεποίθηση που έχεις δημιουργήσει. Και σου αρέσει να σε αναγνωρίζουν οι άλλοι, αλλά βοηθάς και τους άλλους. Βοηθάς και τους άλλους, αλλά σου αρέσει όμως να σε αναγνωρίζουν. Ισχυρό κίνητρο αυτό. Θα μου πείτε, πού κολλάει όλο αυτό όμως με τις σχέσεις και τα λοιπά? Κολλάει και κολλάει και πολύ μάλιστα, διότι εδώ έχουμε να αποκωδικοποιήσουμε γρίφους. Διότι αυτός ο άνθρωπος, ο ψυχισμός του, γι' αυτό έχουμε όλους αυτούς τους συνδυασμούς, σε κάποιον, κάποιες από εσάς κάτι ταιριάζει. Είναι αυτός όμως, αυτό ήθελε να κάνει. Εδώ λέει ότι πάλι αντιμετωπίζω και παίρνω, εδώ έχει να κάνει το μυαλό. Θα αντιμετωπίσω, λέει, οτιδήποτε έρθει εμπόδιο και θα πάρω, λέει, τις ευκαιρίες ή την ευκαιρία που θα μου παρουσιαστεί για να δω τι είναι το καλύτερο για εμάς. Προσέξτε, λέει, για εμάς. Θα αντιμετωπίσω ό,τι χρειαστεί, θα
πάρω το χαρτί που λένε, θα επιλέξω ένα χαρτί της ελπίδας, το ένα το άλλο, θα επιλέξω να δω την ευκαιρία μου και να δω τι είναι το καλύτερο για εμάς. Το για εμάς μπορεί να σημαίνει πολλά. Σημαίνει ναι, τελικά θα πάω το ταξίδι στο εξωτερικό, να δουλέψω εξωτερικό γιατί είναι για το καλό μας. Ή τελικά θα φύγω από εκεί που είμαι, θα αφήσω τη δουλειά μου και θα έρθω εδώ να κάνω κάτι άλλο διότι είναι το καλό για εμάς. Okay. Το άλλο είναι ότι δράση η οποία προέρχεται σαν αποτέλεσμα μέσα από το δικό σου εσωτερικό κίνητρο και εντυπωσιασμό σχετικά με θέματα εργασίας, διότι θες να εντυπωσιάσεις. Αυτό λοιπόν το τρίπτυχο εδώ πέρα είναι καθαρά επαγγελματικό. Επηρεάζεται καθαρά από εργασία επαγγελματικά. Αυτό είναι το καθρεφτισμά του, το δικό του. Έτσι. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ. Ο Μπαλαντέρ που είπαμε και έχει... Α, μάλιστα. Γι' αυτό έχει πάρει αυτή την αυτοπεποίθηση και αυτή τη δύναμη για να ξεπεράσει αυτό εδώ πέρα. Τις στεναχώριες. Να ολοκληρώσει τις νύχτες με τα άγχη, με τις δυσκολίες. Είναι η κατάσταση εδώ. Εδώ έχει να κάνει με καταστάσεις. Αυτός ο άνθρωπος περνάει από μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό του λέει εδώ χαμογέλα. Γι' αυτό λέει βγες από τη θλίψη και χαμογέλα. Βγες από τη στεναχώρια, ολοκλήρωσέ το. Πάρ' το πάνω σου. Άρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε τα δικά του θέματα, τα δικά του προβλήματα. Πάμε να δούμε το δικό σας καθρέφτισμα. Για πάμε. Ναι. Και εσείς πέσατε σε μια κατάσταση θυματοποίησης. Δηλαδή ότι, πού βρίσκομαι εγώ τώρα, τι γίνεται, γιατί εδώ πέρα αυτός ο άνθρωπος, το δικό του καθρέφτισμα είναι μόνο εργασία, εγώ είμαι σε δεύτερη μοίρα. Και κάπου αυτό σας έκανε να νιώσετε σαν θύμα, ότι σας εκμεταλλεύτηκε. Μπορεί να είναι σας πούλησε έρωτα, αγάπες, λουλούδια, αλλά τελικά μπορεί να επέλεξε τα επαγγελματικά απέναντι στο συναίσθημα. Και εσείς βέβαια εννοείτε ότι είστε, αισθάνεστε, η συνειδητοποίησή σας μέσα είναι ότι αισθάνεστε ότι είστε το θύμα. Για να δούμε όμως εδώ τι έχουμε. Ναι βεβαίως και κάνατε όνειρα και δεν είναι τυχαίο που έχουμε ένα άλλο 9 εδώ. Εδώ έχουμε το 2 πεντάκτινο και εδώ έχουμε το 9 πεντάκτινο. Καθαρά κάρτες, διαφορετικές έτσι, πολύ διαφορετικές, αλλά είναι τα επαγγελματικά εδώ. Εδώ το 2 πεντάκτινο σημαίνει τα καταφέρνω. Είναι μια καριέρα, είναι μια επαγγελματική επιτυχία την οποία και εσείς την αντιλαμβάνεστε και το αφήσατε, το δεχτήκατε. Είπατε σε φιλό, σε γλυκοφιλό, προχώρα να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Εδώ το 9 πεντάκτινο είναι το μαζί. Εδώ εσείς, το δικό σας καθρέφτισμα είναι χωράω στα οδικά σου σχέδια, χωράω στα όνειρά σου, χωράω στη δική σου ενέργεια. Και φαίνεται ότι με έναν τρόπο ιδιαίτερο μαγικό χωράτε. Γιατί έχετε καλά χαρτιά κι εσείς. Εδώ έχετε ένα καλό καθρέφτισμα. Υποστηρίζετε και είναι πολύ καλό ότι υποστηρίζετε την ενέργειά του. Υποστηρίζετε δηλαδή το όνειρό του, το όνειρό της να το πραγματοποιήσει. Και μάλλον έτσι θα είναι καλό. Για να δούμε. Και εδώ είναι ότι ναι, είστε όμοιοι. Εδώ σημαίνει έλκο τα όμοια. Αφήστε τις θεωρίες που λένε ότι, γιατί είναι και εδώ ένα, δύο άλλο διάρρη βέβαια, αφήστε αυτό που λένε τα ετερόνυμα, τα ομόνυμα, ναι, εντάξει. Οι νόμοι της φυσικής είναι συγκεκριμένοι, οι νόμοι των ανθρώπων είναι διαφορετικοί όμως. Εδώ λέει ότι οι άνθρωποι που ταιριάζουν, είστε όμοιοι, γιατί ταιριάζετε, έλκεστε. Εδώ έχουμε τον αριθμό 2, εδώ έχουμε τον αριθμό 2. Είναι πολύ σημαντικό, διότι δείχνει την εσωτερική σας έτσι επικοινωνία και σύνδεση την οποία είχατε. Okay. Φοβερό καθρέφτισμα, είδατε. Και πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούνε τώρα. Η Λένορμαν σαν συμβουλευτική. Ελάτε. Λοιπόν, έχουμε μια Αφροδίτη, έχουμε έναν Πλούτονα και έχουμε και έναν Τοξότη. Εδώ είναι μια ιστορία της ζωής σας, θα μπορούσα να πω, που πάει γραμμικά, οπότε όλα ξεκινήσαν ωραία, με αγάπη, ίσως με έρωτα, με συναντήσεις, με το ένα με το άλλο. Περάσατε μέσα από δοκιμασίες, γιατί το καράβι σημαίνει περνάω και μέσα από δοκιμασίες, δείτε το, γιατί εδώ είναι μια κάρτα λίγο ιδιαίτερη που σημαίνει ότι περνάω δοκιμασίες, η θάλασσα έχει δοκιμασίες. Τη Λένορμαν είναι θετικό, διότι θέλει να μας πει ότι ο Πλούτονας λέει, γιατί είναι καρμικός ο Πλούτονας, λέει, είδατε, γιατί αυτή η σχέση με κάποιο τρόπο ιδιαίτερο είναι καρμική, και λέει εδώ πέρα λοιπόν ο Πλούτονας ότι εφόσον ξεπεράσεις τις διαδικασίες, τότε ξεκινάει ένα άλλο ταξίδι για σένα, στο οποίο θα μάθεις πολύ γρήγορα κάποιο γράμμα, κάποια νέα.
Ναι, μεν έχει μια αναβολή λόγω καταστάσεων, είναι το αρνητικό του, αλλά έχει και το θετικό, το οποίο σημαίνει ότι για το γράμμα δεν ξέρουμε τι θα γράφει. Σαν επικοινωνία είναι καλό, μήπως πρέπει εσείς να επικοινωνήσετε με έναν τρόπο δικό σας, να το βάλετε σαν στόχο και κάπου με κάποιο τρόπο να το επικοινωνήσετε όλο αυτό το κομμάτι. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Εγώ όφυλα να το πω όμως, διότι έχετε πολύ καλές επιρροές Αφροδίτη, που είναι η θεά του έρωτα. Πλούτονας είναι δοκιμασίες στις σχέσεις, διότι φαίνεται εδώ πέρα ότι υπάρχουν δοκιμασίες, αλλά με δύναμη μπορεί να το ξεπεράσετε. Και το Ξώτης που σημαίνει ναι, υπήρχε σε μια αναβολή, αλλά το γράμμα μπορεί να είναι πολύ θετικό. Το γράμμα σημαίνει επικοινωνία. Ωραία, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είδατε πόσες πληροφορίες, πολλές πληροφορίες. Πάμε λοιπόν στην τρίτη μας επιλογή. Αυτή είναι η τρίτη επιλογή λοιπόν και είναι και η επιλογή που έχω κάνει και εγώ. Επέλεξα λοιπόν το πρασινάκι. Καρδιά δηλαδή. Ας το βάλω εδώ. Για να δούμε πρώτα το μήνυμα. Υπάρχει ένα μήνυμα εδώ και για να δούμε τι μας λέει το μήνυμα. Μπορούμε λέει να συνοψίσουμε όλα όσα μάθαμε για τη ζωή σε μία μόνο λέξη. Συνεχίζεται. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο διότι ακριβώς αυτή είναι η άποψη και η δική μου η προσωπική, παιδιά. Με όσους έχουμε κάνει προσωπικές ή τα έχουμε πει, έχουμε συζητήσει, έχουμε επικοινωνήσει μέσω email, messenger, facebook, μιλάμε τώρα και με το instagram. Αυτό πάντα που λέω και εγώ και που συμφωνώ είναι ότι ξέρεις κάτι, έγινε ό,τι έγινε, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται, παίρνουμε τα κομμάτια μας, παίρνουμε τις δυσκολίες μας, παίρνουμε την καρδιά μας, παίρνουμε την ψυχή μας, παίρνουμε το κορμί μας, παίρνουμε ό,τι είναι και προχωράμε. Διότι ακριβώς αυτό είναι και ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που παίρνουμε σε αυτή την ενσάρκωση, σε αυτή τη ζωή. Διότι έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Η ζωή, δυστυχώς, καλός ή κακός, είναι έτσι φτιαγμένη, εμείς οι άνθρωποι είμαστε έτσι φτιαγμένοι που έχουμε έρθει ως αποστολή σε αυτή τη ζωή, πέρα από τα υπόλοιπα, ναι, να κάνουμε, να δουλέψουμε, να ερωτευτούμε, να κάνουμε, είναι να περάσουμε μαθήματα. Ο καθένας θα περάσει το δικό του μάθημα, αλλά είναι να περάσουμε μαθήματα. Και βεβαίως συνεχίζεται. Ξέρω ότι θα σας απογοητεύσω, αλλά όμως και το μάθημα λέει εδώ συνεχίζεται. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας και να φύγει η ψυχή μας να ταξιδέψει αλλού και εκεί είναι ένα μάθημα. Ακόμα και την τελευταία στιγμή είναι ένα μάθημα. Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά το λέω διότι είναι μέσα στα πλαίσια της ζωής. Πάμε όμως να δούμε εδώ πέρα το κομμάτι τι έχει να μας πει. Πλανήτης, οπ, μετακινεί το πλανήτης βεβαίως, ωραίο αυτό. Ζώδιο και οίκος και ο μπαλαντέρ. Ένα μπαλαντέρ το οποίο είναι άνθρωπος ή κατάσταση. Εδώ ένα μήνυμα θεραπείας για εμάς. Το λέω έτσι μέσα και το επέλεξα και εγώ. Δύο ρομαντικές και μία καρτά αγάπης και οι τρεις Λένορμαν οι οποίες θα μας απαντήσουν συμβουλευτικά λίγο πιο μετά. Ξεκινάω. Πλανήτες. Να το καρμικό. Είδατε λοιπόν πως με αυτό το ρίξιμο, με αυτό το συνδυασμό θα απαντήσουμε όλα μα όλα τα καρμικά. Βγήκε πρώτο. Να το. Είναι ο βόρειος δεσμός, παιδιά. Και τι λέει εδώ το πρώτο. Έχει πίστη, λέει. Να έχεις πίστη. Λοιπόν, θα μου πείτε, μα μου έχει βγει η πίστη. Εντάξει, οκ, okay, και μένα σε πολλά πράγματα. Πάμε όμως να δω. Ναι, εντάξει, εδώ. Και τι, μάλιστα, οκ, okay, πάμε. Τέταρτος οίκος είναι οι ρίζες μας. Εδώ έχει να κάνει, βόρειος δεσμός, είναι καθαρά τα καρμικά. Πού πηγαίνουμε, είναι το μέλλον μας. Εδώ είναι ζώδιο παρθένος, που σημαίνει θεραπεία. Εδώ είναι ο τέταρτος οίκος, δεν είναι τυχαίος που είναι οι ρίζες μας, η φυλή μας, το πατρογονικό κάρμα, η συσχέτιση με τους γονείς μας και όλα αυτά. Βέβαια τώρα εδώ σημαίνει είναι ο άνθρωπος που εξετάζουμε και μας ενδιαφέρει, κάνουμε το δικό του καθρέφτης μας να δούμε τι έχει να μας πει, ποιο είναι οι σκέψεις του. Πνευματικό κομμάτι, η πρώτη γραμμή είναι η πνευματικότητά του, το spiritual που είναι, το πνευματικό είναι, έχει πίστη στο να υποστηρίξει τους άλλους. Μήπως είχατε λοιπόν εσείς μια συσχέτιση με ανθρώπους και βέβαια και πόσο στο ακριβώς για μένα, έτσι. Γιατί εδώ λέει έχει πίστη και συνέχιζε να υποστηρίζει μέσα από το κανάλι, μέσα από αυτά τα οποία κάνουμε τους άλλους. Λοιπόν, όπως έκανες και στο παρελθόν. Εδώ λέει έχει πίστη, βοήθα τους άλλους. Τώρα το βοήθα τους άλλους μπορεί να είναι και μέσα από συμβουλές, έτσι.
Όπως γνωρίζεις από το παρελθόν, το μυαλό, οι σκέψεις είναι. Μην αγχώνεσαι, λέει εδώ. Μην ανησυχείς, λέει. Θα τις μάθεις, λέει, τις λεπτομέρειες και θα πάρεις πληροφορίες από την οικογένειά σου, από αυτούς που θεωρείς οικογένεια. Κάτι λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο τον ταλαιπωρεί αυτή την περίοδο. Υπάρχουν σκέψεις μέσα και αρκετό άγχος. Λέει εδώ πέρα η τρίτη επιλογή, το τρίτο μήνυμα που είναι η ψυχή, σώμα-ψυχή, είναι τώρα είναι η στιγμή, ο χρόνος να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις, διότι είσαι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με τον οποίο εσύ σχετιζόσασταν, άντρας ή γυναίκα ή επαγγελματικά ή οτιδήποτε ή οποιοδήποτε θέμα έχετε βάλει εσείς, σημαίνει ότι τώρα ήρθε η στιγμή να γίνει αυτή η κίνηση, διότι αισθάνεσαι ασφάλεια. Αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ασφαλής τώρα για να κάνει κάποια κίνηση. Όποια κίνηση σημαίνει για τον καθένα. Πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα λοιπόν. Πάμε στα μπλε μηνύματα. Εδώ σημαίνει, είπαμε πρώτη σειρά, το γνωρίζω. Έτσι αρχίζετε να γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο εσωτερικά μέσα του, τι σκέφτεται και τι κάνει. Απίστευτες πληροφορίες. Λοιπόν, θα υπάρξει, λέει, προσέξτε, θα υπάρξει οπωσδήποτε μέθοδος, κάποια μέθοδος, κάποια επαφή, με κάποιο τρόπο, όπου θα υπάρξει θεραπεία, θα έρθει θεραπεία. Και αυτό θα σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να νιώσει πάρα πολύ ασφαλής γενικότερα σε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει. Ναι, και εγώ να σας πω έτσι, να σας πω ένα πράγμα, θέλω να αισθάνομαι ασφαλής σε αυτά τα οποία θέλω ιδιαίτερα να κάνω. Στα αυτά που σχεδιάζω, σε αυτά τα οποία δημιουργώ στο κανάλι, ναι, είναι σημαντική η ασφάλεια για μένα. Και σε επίπεδο, αν θέλετε, προστασίας και σε επίπεδο αυτά τα οποία γίνονται, δηλαδή να έχουν και μια ασφάλεια, να γίνονται με έναν ωραίο θετικό τρόπο, θεραπευτικό κιόλας. Και όχι να σας γεμίζω το κεφάλι με αρλούμπες και αηδίες και υποσχέσεις οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν ποτέ. Επιτυχία, λέει, έρχεται. Έρχεται επιτυχία. Μέσα από ανάλυση και υποστήριξη. Ναι, προσωπικά. Τώρα θα μου πείτε... Φέρω ένα παράδειγμα. Προσωπικά νιώθω την υποστήριξη γενικότερα και των δικών μου ανθρώπων, αλλά και τη δική σας υποστήριξη. Αναλύω τα δεδομένα, αναλύω τα πράγματα και γι' αυτό μέσα από την ανάλυση κάνω όλα αυτά που κάνω. Ελάτε όμως να επανέλθουμε και στον άνθρωπο ο οποίος εσάς σας ενδιαφέρει. Έτσι γίνεται. Και αυτός αναλύει τα δεδομένα του, θέλει υποστήριξη και χρειάζεται την υποστήριξη για να μπορέσει να έχει επιτυχία. Θα υπάρξει, λέει εδώ πέρα, κάποιες καλές καταστάσεις. Ναι, okay, θέλεις πολλές φορές την τελειομανία, το κοιτάς, το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί και επηρεάζεται και σε θέματα σχέσεων, γιατί κοιτάζει και τη λεπτομέρεια στις σχέσεις, κοιτάζει και τη λεπτομέρεια και θέλει να έχει ένα ασφαλές περιβάλλον, να έχει ένα ασφαλές από κάτω έδαφος να μπορεί να πατήσει αυτός ο άνθρωπος, η γυναίκα ή άντρας, είπαμε. Για να μπορέσει έτσι να ανθίσει. Για να δούμε εδώ τον Μπαλαντέρ τι έχει να μας πει και είναι ναι να του. Εδώ είναι συναίσθημα. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι κατάσταση εδώ, σημαίνει ότι θέλει να είναι αγαπητός, αγαπητή, προσφέρει μέσα από την καρδιά του, θέλει να παίρνει και μέσα από την καρδιά και έτσι είναι που τρέφεται. Έχετε υπόψη σας αυτό, διότι έχουμε πολύ ωραίες πληροφορίες εδώ. Και θα μπορούσα να πω ότι αυτό ταιριάζει και σε μένα, διότι και εμένα η δική μου η τροφή, να το πω έτσι, μέσα από το κανάλι, μέσα από την έκφραση του καναλιού, είναι να παίρνω τη δική σας υποστήριξη και τη δική σας αγάπη. Διότι στο κάτω-κάτω της γραφής που λένε, για σας τα κάνω. Άμα να τα κάνω μόνος μου, γίναγα μόνος μου το βίντεο, τα βλέπα μόνος μου, τα πίνα μόνος μου και λέω, α, τι ωραία που τα λέω, τι ωραία που τα κάνω κτλ. Όχι. Είναι μέσα από ανθρώπους. Αυτά ήταν οι σκέψεις αυτού του ανθρώπου τον οποίον εσάς απασχολεί. Και βέβαια μαθαίνετε και εμένα έτσι μέσα από εδώ. Για να πάμε στη θεραπεία. Και η θεραπεία είναι ο πειρασμός. Έντονος πειρασμός. Υπάρχει το 19, είναι ένας ιδιαίτερος καρμικός αριθμός στην αριθμολογία και έχει να κάνει με όλους αυτούς τους πειρασμούς που μπορεί κατά καιρούς όλοι να έχουμε περάσει. Μέσα από γνωριμίες, μέσα από πράγματα, αλλά η θεραπεία, λέει εδώ, να αναγνωρίσετε, λέει, αυτόν τον πειρασμό, τι είναι αυτό το οποίο εσάς σας γοητεύει σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Γιατί κάτι υπάρχει και μέσα σας νιώθετε τον πειρασμό που λένε. Λένε να υποκύψω ή να μην υποκύψω, να το κάνω ή να μην το κάνω.
Okay. Δεν είναι από τις κακές κάρτες. Λέει όμως ότι μέσα σε εσωτερικά πρέπει να δείτε τι είναι αυτό, γιατί αισθάνεστε σύνδεση. Λοιπόν, ρομαντικές κάρτες. Ναι, βεβαίως. Και τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε πεντάκτηνο, πέντε πεντάκτηνο. Και εδώ έχουμε και τέσσερα μπαστούνι. Γάμος. Και εδώ σημαίνει στα όπα όπα. Εδώ το δικό σας καθρέφτισμα σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι θέλει να σας έχει εσάς προσωπικά στα όπα όπα και βεβαίως η σχέση σας να είναι σοβαρή. Γιατί δείχνει όντως μια σοβαρότητα εδώ πέρα από έναν άνθρωπο σοβαρό, βέβαια και καρμικά, δείχνει και καρμική σχέση, να το έχετε υπόψη σε αυτό, εντελώς καρμική σχέση και εδώ σημαίνει ότι ναι, σκέφτεστε μέχρι και σοβαρό και σοβαρό δεσμό. Ή είχατε ή σκέφτεστε για σοβαρό δεσμό, έτσι. Για να δούμε τη σύνθεση της αγάπης και είναι, μάλιστα, να εκτιμάς, να αγαπάς και δεν είναι τυχαίο διότι εδώ είναι το 10, συγγνώμη γιατί να ολοκληρώσω τη σκέψη, είναι εδώ λέει να εκτιμάς, να αγαπάς αυτούς ανθρώπους, να τους δίνεις σημασία, να τους αγαπάς, να τους προστατεύεις. Εδώ είναι 1 και 9, αν το προσθέσω μας κάνει 10 για την αριθμολογία, καλό είναι αυτά να φτάνουν πάντα σε έναν μονό αριθμό και μας κάνει το 1. Εδώ έχουμε το 10, οπότε αν κάνω 1 και 0 μου κάνει το 1. Άσος, καινούρια πράγματα μήπως, καινούρια ξεκινήματα, καινούριες εμπειρίες. Γιατί με αυτό συντονίζεται, εσύ συντονίζεται με τον αριθμό 1. Και βέβαια 1 και 1 μας κάνει και 2. Κάτι ωραίο υπάρχει στη ζωή σας. Ωραίο μήνυμα αυτό. Και πάμε να δούμε, όπα, 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 εδώ γίνεται ένας πραγματικά πανικός. Έχουμε έναν κρυό, ένα καρκίνο και μια Αφροδίτη. Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό μήνυμα. Η συμβουλευτική που λέει εδώ πέρα λοιπόν η Λένορμαν είναι ορμή στο νέο πράγμα. Δεν είναι τυχαίο, διότι εδώ έχουμε ένα μπαστούνι. Αυτό είναι ο βαλές μπαστούνι. Λοιπόν, σημαίνει ο βαλές καινούρια πράγματα, με ορμή, με δύναμη. Φλερτ, αγάπη. Δεν ξέρω αν ανήκει στο ζώδιο καρκίνος εδώ πέρα, γιατί επηρεάζεται γιατί είναι ζώδιο νερού, αλλά εδώ λέει, ναι, υπάρχει ο φόβος και το, αυτό το αδιέξοδο καμιά φορά που μπορεί να νιώθουμε στις σχέσεις και το περίεργο, αλλά μπορεί να μεταμορφωθεί και να γίνει φλερτ και αγάπη. Και βεβαίως έχουμε μια Αφροδίτη περίεργη εδώ, η οποία ασκεί μια ιδιαίτερη λαγνία. Γι' αυτό αυτή η κάρτα δεν είναι τυχαία, γι' αυτό έγραψα και τη λαγνία εδώ πέρα, διότι ο βαλές σπαθί ασκεί μια τέτοια γοητεία περίεργη, η οποία όμως είναι αυτό που λένε με το μαστίγιο, με το καρότο και το μαστίγιο. Δηλαδή του ύψους και του βάθους. Και βεβαίως αυτή η σχέση, αν ήσασταν σε μια σχέση, μπορεί να ήταν και λίγο, να έχει αστάθεια ή μια σκληράδα. Να νιώθατε εσείς αυτή τη, να συντώνασταν τον πειρασμό, να θέλατε να ξεφύγετε, να φύγετε, αλλά να μην μπορούσατε ίσως, γιατί τώρα πάμε και σε άλλα μηνύματα, έτσι. Είσαστε τόσο κολλημένοι, κολλημένες από αυτόν τον άνθρωπο μέσα από την γοητεία που εξασκεί, γιατί είναι καρμική γοητεία εδώ. Αυτός είναι ο πειρασμός και δεν μπορείτε να ξεφύγετε, αλλά βγαίνει εδώ το μαστίγιο που σημαίνει ότι τελικά κάπως, με κάποιο τρόπο, πρέπει λίγο να αλλάξω, να βάλω τα όρια μου. Να μην επιτρέπω να γίνεται και αυτή η σκληράδα, να μην δέχομαι αυτή τη σκληράδα. Γιατί η Αφροδίτη σχετίζεται και με τις σχέσεις. Για δείτε λίγο τη δική σας Αφροδίτη, τι γίνεται με το βόρειο δεσμό το δικό του, τη Σελήνη, όσοι γνωρίζετε, έτσι και αν μπορεί να το ξέρετε. Άρα εδώ έχουμε, σαν μήνυμα ότι ναι, υπάρχει καρμική σχέση, πολύ σοβαρά σκέφτεστε εσείς αυτή τη σχέση, κάνετε και όνειρα για αυτή τη σχέση. Και βεβαίως εννοείται ότι εδώ σημαίνει θέλετε να βγείτε από το αδιέξοδο και να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα, να βάλετε κάποια όρια. Μάλιστα. Πολύ ωραίο και το τρίτο πακετάκι μας. Πάμε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο πακέτο. Μην μου φύγετε όμως στο τέταρτο πακέτο, γιατί στην ολοκλήρωση στο τέταρτο πακέτο έχω κάποια πράγματα να σας πω. Και πάμε στο τέταρτο διάλεξα με κάρτα. Λοιπόν, τέταρτο πακετάκι, αυτό το ωραίο χρωματάκι, το ωραίο τι χρώμα θα μπορούσα να πω ότι είναι τώρα αυτό, τέλος πάντων, βαθύ κόκκινο. Λοιπόν,
Για να πάμε στο μήνυμα. Όπα. Ό,τι είναι μοιραία δικό σου, πάντα θα επιστρέφει σε σένα. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Το αφήνω εδώ πέρα και βάζουμε τις κάρτες μας, το μπαλαντέρ μας. Εδώ ο οίκος κουνιέται συνέχεια. Μάλιστα, δεν στέκεται. Λοιπόν, τα χαρτιά μας και η συμβουλευτική που θα τις δούμε μετά. Είπαμε λοιπόν, πρώτη γραμμή. Η πρώτη γραμμή είναι ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει. Η δεύτερη γραμμή είστε εσείς, είναι το καθρέφτισμά σας και εδώ η Λένορμαν είναι συμβουλευτική. Πλανήτης. Έχουμε λοιπόν έναν ουρανό. Ξαφνικά γεγονότα και δράση μεγάλη ισχυρή. Έχουμε έναν εγώ καιρό. Πολύ ωραία λοιπόν. Και έχουμε και έναν ένατο οίκο πνευματικότητα. Και μετά θα δούμε τον μπαλαντέρ. Πάμε να δούμε τα μηνύματα λέει εδώ πέρα. Πρώτο μήνυμα είναι. Εδώ λέει ότι πρέπει να οδηγήσει εσύ τις καταστάσεις. Κάπου πρέπει ο άνθρωπος αυτός προβληματίζεται με το πού θα οδηγήσει τις καταστάσεις. Έχει στόχους. Στη ζωή του έχει βάλει κάποιους στόχους. Εδώ πέρα είναι το πνευματικό κομμάτι. Λοιπόν, και χρειάζεται να καταλάβεις πού πηγαίνεις ή αν έρχεσαι από κάπου με τι πληροφορίες και τι δυνατότητες και τι ταλέντα έρχεσαι και πού πηγαίνεις. Και τι είναι αυτό το οποίο θέλεις εσύ να υλοποιήσεις. Πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι πρέπει να είσαι ανοιχτός σε νέες ιδέες, σε νέα πράγματα, να καταλαβαίνεις την πραγματικότητα της καθημερινότητας της ζωής, τη ρουτίνα της ζωής και να δεις ποιοι είναι οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν ακόμα και στη ρουτίνα μας, ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές είναι η ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια? Η ενέργεια είναι μια πληροφορία. Και καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και με βάση αυτές τις πληροφορίες παίρνουμε αποφάσεις. Εδώ λέει, γιατί είναι αυτό το μυαλό, έτσι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, ότι κάποιοι νόμοι πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να προβληματίζεται, στους οποίους κάπου στην καθημερινότητά μας δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Και κάποιο κλειδί πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως. Εδώ λέει μπορείς να βρεις εσύ ένα δικό σου δρόμο, βρες με έναν ρεαλιστικό τρόπο και πολλές φορές λίγο και έτσι ψυχρό τρόπο να πάρεις αποφάσεις και να βρεις τις λύσεις που θέλεις και κάντο. Κάντο όπου και αν σε οδηγήσει αυτό. Και κάντο και με έναν μεγαλειώδη τρόπο. Κάντο όμως, προχώρα. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με δράση. Εδώ πέρα οι σκέψεις αυτού του ανθρώπου. Το δικό του καθρέφτισμα ή της κατάστασης του ανθρώπου, άντρας, γυναίκα, έχει να κάνει με στόχους, έχει να κάνει με το πού πηγαίνω, έχει να κάνει με το κλειδί και με την πραγματικότητα. Αν το γυρίσω τώρα ανάποδα, για να δούμε άλλες πληροφορίες εδώ, είναι ότι πολλές φορές έρχονται στη ζωή μας ασυνήθιστα πράγματα, περίεργα πράγματα. Και χρειάζεται, εδώ πέρα χρειάζεται ένα είδος πείσματος για να μπορέσεις να προχωρήσεις, ειδικά όταν έχει να κάνει με πνευματικές αλήθειες. Διότι πνευματικές αλήθειες σημαίνει, για να μάθεις πνευματικές αλήθειες, σημαίνει πρέπει να περάσεις μέσα, αυτό που λέει εδώ, dedication, δηλαδή πρέπει να περάσεις μέσα από μια δυσκολία. Πρέπει να έχεις πείσμα, επιμονή, για να μπορέσεις να τα καταφέρεις. Επίσης εδώ οι σκέψεις είναι ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός τρόπος που βλέπω λέει τα πράγματα εδώ. Συγκεντρώνομαι σε αυτά και προσπαθώ να κάνω σκέψεις και σχέδια για το μακρινό μέλλον. Μάλιστα. Σχεδιάζει το μέλλον του αυτός ο άνθρωπος. Ή τουλάχιστον είναι στη φάση το οποίο το σκέφτεται. Εδώ λέει υπάρχει μία αλλαγή η οποία έρχεται ξαφνικά, είναι ξαφνική αυτή η αλλαγή. Δες όμως λέει τους κανόνες οι οποίοι φέρνει αυτή η αλλαγή, γιατί οι αλλαγές έχουν κάποιους κανόνες, έχουν κάποια πράγματα. Σε όποιο και να είναι και σχέσεις και συνεργασίες. Και δες τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να μοιράσεις ή να μοιραστείς προκειμένου να καταλάβεις τι γίνεται. Βαθιά μηνύματα. Ιδιαίτερα μηνύματα. Για να δούμε τώρα εδώ τι μας λέει ο μπαλαντέρ. Και ο μπαλαντέρ έρχεται να μας πει ναι. Αποφασιστικότητα. Δύναμη, είναι ο ακόλουθος νεξιφών, σημαίνει μόρφωση, σημαίνει επίσης και πείσμα, σημαίνει και
Σημαίνει επίσης ότι θέλω πρώτα, λέει εδώ, να καταλάβω τι γίνεται, γιατί βλέπει εδώ πέρα τις δυσκολίες του. Θέλω να καταλάβω, λέει, τι γίνεται και μετά να αποφασίσω. Θέλω να δω τι γίνεται μέσα μου, πώς λειτουργούν τα πράγματα, τι είναι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη ζωή μου και μετά να αποφασίσω. Εσείς που ίσως γνωρίζετε τον άνθρωπο, μπορεί να ξέρετε καλύτερα τι γίνεται. Πάμε σε εσάς όμως τώρα. Και είναι η αλχημία, ναι. Αισθάνεστε μια έλξη, μια ιδιαίτερη αλχημία με αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο και με όλο αυτό εδώ πέρα το υπάρχει, που υπάρχει. Οι δύο κάρτες οι ρομαντικές είναι βέβαια. Πολύ ωραίες κάρτες. Έχουμε ένα 4 πεντάκτινο. Κοιτάξτε πόσο διαφορετικό είναι το 4 πεντάκτινο. Και έχουμε και 6 ιεραστές. Εσείς λοιπόν αισθανόσασταν εσωτερικά μέσα σας, βαθιά μέσα σας, αυτό το πράγμα. Τη γοητεία, σας έβλεπε αυτός ο άνθρωπος, ήταν γοητευμένος από εσάς. Εσείς κάνατε ότι δεν βλέπατε, το παίζατε και λίγο δύσκολο, δύσκολο, τέλος πάντων, εσκούσατε μεγάλη γοητεία σε αυτόν τον άνθρωπο και μπορεί να υπήρξατε και εραστές. Και είναι αυτό το οποίο θυμάστε. Είναι το φιλί το οποίο μας παίρνει την ανάσα. Γι' αυτό και αυτή εδώ πέρα η γυναίκα δεν καταλαβαίνει ότι της έχει φύγει το καπέλο και πέφτει μέσα στο νερό, δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Διότι ζει το όνειρό της, ζει αυτό το οποίο ήθελε, ζει αυτό το οποίο την κάνει να ξεχνάει τα πάντα. Αυτή η αγάπη λοιπόν, αυτή η σχέση εδώ πέρα, είναι ότι ναι, πρέπει όμως και εσύ, λέει, να σκεφτείς τη δική σου αλχημία, τη δική σου αγάπη, το δικό σου εσωτερικό κόσμο. Και πόσο και εσύ θέλεις να δείξεις το αντίστοιχο πείσμα στην αγάπη. Εδώ αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει περάσει μέσα από πολλές αλλαγές και έχει οι σκέψεις του, αυτά που αισθάνεται, αυτά τα οποία διαισθάνεται, όλη η καρδιά του, η ψυχή του, το μυαλό του λέει ότι έχω περάσει μέσα από πολλές αλλαγές. Ψάχνω να βρω μια πνευματικότητα και ξέρω ότι δυσκολεύομαι να βρω αυτά τα κλίδια. Και πάνω σε αυτή την αναζήτησή του, γι' αυτό έχει και πάρει και το σπαθί του εδώ, το οποίο το κραδένει γιατί θέλει πρώτα να τα δει και μετά να αποφασίσει. Εσείς όμως είστε σε έναν άλλο συντονισμό. Εντάξει. Εσείς έχετε μια διαφορετική αλχημία. Έχετε ένα διαφορετικό τρόπο δικής του προσέγγισης. Αλλά, εδώ λέει όμως, έρωτας, αλλά λέει όμως, προστάτεψε και τον εαυτό σου. Για να δούμε λίγο τη συμβουλευτική. Δηλαδή, εδώ αλλιώς συντονίζεται ο άνθρωπός μας, εδώ αλλιώς συντονίζεστε λίγο εσείς. Και για να δούμε και τι έχει να κάνει η Λένορμαν. Ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Α, έχουμε δέσμευση εδώ. Τι γίνεται εδώ, έχουμε δέσμευση. Έχουμε έναν πλούτονα που το μήνυμα σημαίνει προστασία, προσοχή, αλλά και είναι μια γυναίκα, είστε εσείς μάλλον κυρίως, όπου θα πάρετε τις αποφάσεις σας όταν οριμάσουν οι συνθήκες και δείτε τι συμβαίνει. Το ένα είναι αυτό εδώ. Το δεύτερο είναι ο Δίας. Είναι η ασφάλεια του σπιτιού. Είναι ο αριθμός 4, είναι το αντίστοιχο 4 εδώ, είναι η ασφάλεια που θέλετε εσείς να νιώθετε σε αυτή τη σχέση. Αισθάνεστε λίγο ανασφαλείς, διότι αυτός εδώ πέρα δεν έχει ακόμα αποφασίσει. Δηλαδή, θα είμαστε μαζί, δεν θα είμαστε μαζί. Τι γίνεται, τι άλλο πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να αποφασίσεις. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα. Και εδώ πέρα είναι το δαχτυλίδι. Δίας πάλι εδώ. Ο Δίας φέρνει δώρα. Το δαχτυλίδι μπορεί να μην σημαίνει ακριβώς γάμο, μπορεί να μην σημαίνει ακριβώς δέσμευση, έχει όμως εύνοια. Μπορεί να επαναπροσδιοριστείτε, μπορεί να τα ξαναβρείτε. Δεν είναι τυχαίο που λέει εδώ πέρα ότι ό,τι είναι δικό σου θα επιστρέψει αφού περάσει μέσα, φαίνεται από κάποιες διαδικασίες που χρειάζεται λοιπόν να δει και εκείνος ο άνθρωπος. Αυτό ήταν το καθρέφτισμά σας, αυτές ήταν οι συμβουλές. Λοιπόν, μην μου φύγετε, μείνετε, διότι έχω να σας πω 1-2 πραγματάκια τα οποία είναι πολύ σημαντικά και μετά θα ολοκληρώσουμε. Φίλες, φίλοι μου, αυτό ήταν το διάλεξε μια κάρτα. Για εσάς τους καινούριους τους συνδρομητές, αν πέρασες καλά, αν σου άρεσε, αν αισθάνεσαι ότι περνάς πολύ όμορφα, έλα και εσύ στην παρέα μας, κάνε μια εγγραφή, γράψε κιόλας και στα σχόλια, θα χαρώ πάρα πολύ να σου απαντήσω και να πεις ότι είμαι καινούριος, καινούριος στο κανάλι κτλ. Και εννοείται ότι εγώ απαντάω σε όλα τα μηνύματα και ποια ήταν η εντύπωσή σου. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης, θέλω να σας πω το εξής, ότι
Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, για όσους αρέσει αυτό το βίντεο, παρακαλώ γράψτε μου από κάτω αν είναι κάτι το οποίο σας άρεσε, αν είναι κάτι το οποίο αισθανθήκατε ότι παίρνετε πληροφορίες, αν ήταν κάτι καλό για εσάς, αν σας έδωσε δηλαδή κάποιο κίνητρο, αν σας, μέσα σας δηλαδή άγγιξε την ψυχή σας, άγγιξε την καρδιά σας, τις σκέψεις σας. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το βίντεο, οπότε γράψτε από κάτω ό,τι είναι αυτό το οποίο εσάς σας έκανε κλικ, ας το πούμε. Εντάξει. Επίσης, έχω στο Instagram λογαριασμό και στο Facebook βέβαια. Κάντε εγγραφή και εκεί, διότι ετοιμάζω και άλλα πράγματα για το Instagram και στο Facebook. Ειδικά στο Instagram έχω ξεκινήσει και ανεβάζω ιδιαίτερα πράγματα. Θα δείτε. Μπείτε και εκεί, ακολουθήστε με και εκεί, γιατί και εκεί θα κάνω κάποια πραγματάκια. Δεν τα λέω τώρα όταν έρθει η στιγμή. Και στο Facebook κάνω. Ελάτε να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Ελάτε να κάνουμε μια οικογένεια όλοι μαζί, ένα οικοσύστημα, μια οικογένεια όπου θα τα λέμε, θα ανεβάζω τα άρθρα μου, θα τα συζητάμε, θα έχουμε τους προβληματισμούς μας, θα τα λέμε και μέσα από το βίντεο και έρχονται σύντομα και νέα πραγματάκια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά να περνάτε.